Μέτρα πεταλούδα γυναικών. Μαρία Παπαδοπούλου έχει ήδη κρεμασμένο στο λαιμό τη ένα χρυσό μετάλλιο από τα 200 μέτρα πεταλούδα. Ποια και η Νατάλια Ρουμπίνα για να μπει στα μετάλλια. Μαρία Παπαδοπούλου θα κερδίσει το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Σήμερα και ο χρόνο τη 1 0, 2 42 1-0-2-42 και έχει κερδίσει και αυτή το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μια εξαιρετική επιτυχία για την αθλήτριά μας. Θα πούμε ότι στον προχρηματικό ήταν 1-0-1-89. Ξηλότερο σκαλοπάτι του βάθου, η Μαρία Παπαδοπούλου που μας χάρισε τόσες... Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Μαζί και απόψε σε άλλη μια αθλητική εκπομπή από το Βεργίνα, από το Sport Story, όπου καλεσμένη μα απόψε, τιμή μα που την έχουμε μαζί μα, η Μαρία Παπαδοπούλου, η οποία ήταν πρώην κολυβήτρια. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει βαθιά αναμίξει την καριέρα τη με τον αθλητισμό, πρέσβυρα του αθλητισμού, Μεσογειονίκη, Βαλκανιονίκη. Συμμετείχε σε δύο Ολυμπιακού αγώνε και γενικά έχει την απόλυτη εμπειρία για να διευθύνει και το γραφείο μαζί με άλλα δύο, δύο μεγάλα ονόματα, τον Λοίζο Μαυρουδή και τον Γιάννη Ζεσημίδη, υπεύθυνοι του γραφείου, του αθλητικού γραφείου του Δήμου Λεμεσού. Μαρία, καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σε καλωσορίζω στην απόψινή εκπομπή. Ε, είχε καιρό που ήθελα έτσι να συζητήσουμε, να μιλήσουμε. Ακούμε για τα Λεμέση, ακούμε για το αθλητικό γραφείο του Δήμου Λεμεσού. Ακούμε πάρα πολλά. Είσαι εμπειρότατη. Μπορεί να εγκατέλειψες τον στίβο, τον υγρό στίβο, αλλά παραμένει στις επάρξεις γιατί γνωρίζει αρκετά, έχει την εμπειρία, έχει την τριβή. Νομίζω ότι και από αυτό το πόστο θα πετύχει. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να δουλεύω σε αυτό το αθλητικό γραφείο, που είναι και το πρώτο αθλητικό γραφείο σε Δήμον. Και μπορώ να πω ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά από όλη την ομάδα και από τον συναδελφό τον Γιάννο, τον Τζεσιμίδη και τον Λοϊζόν, που είναι ο πρόεδρο τη Επιτροπή. Ε, και είναι ιδιαίτερη χαρά ε, να έχω αυτή την αρμοδιότητα να μπορώ να προσφέρω πίσω και να δημιουργώ και να έχω τι ιδέε μου να μπορώ να τι εφαρμόσω και να γίνουν πράξει, ούτω ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε τα μηνύματα ε, στου νέου μα και στην κοινωνία. Γενικότερα ε, για να στραφούν προ τον αθλητισμό. Ε, αυτό είναι το μήνυμα, γιατί αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα, γιατί έχει αρκετέ εμπειρίε, ε, θέλει να προσφέρει και είναι σημαντικό το να θέλει ένα πρώην αθλητή. Ε, τώρα είσαι στο ρόλο του παράγοντα, αλλά θέλουμε παράγοντε που να γνωρίζουν βαθιά πώ ριζώνει ο αθλητισμό ναι. στα εσώψυχα του νεαρού αθλητή. Πώ ναι. μπορεί να καλλιεργηθεί, Γιατί υπάρχουν και ατυχίε, υπάρχουν, υπάρχουν οι αποτυχίε, υπάρχουν οι χαρέ, οι λήπε. Εσεί τώρα στο αθλητικό γραφείο του Δήμου Λεμεσού, απεσπασμένοι από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Mm -hmm. Ναι, ναι. Σε αυτό ναι. το γραφείο, ναι. το οποίο είναι μια κοινοτομία του Δήμου Λεμεσού, mm -hmm. πραγματικά. Είναι ο πρώτο Δήμο, ο οποίο δημιουργεί αθλητικογραφείων. Ε, και μπορώ να πω ότι αυτό το πείραμα έχει πετύχει προφανώ. Ε, έχει βγει μια πολύ καλή δουλειά προς τα έξω ε, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που παίρνουμε όλες αυτή τη θετική ανταπόκριση από τον κόσμο. Ε, και όπως είπα και πριν, με μεγάλη μας χαρά, ήρθε η ώρα τώρα να δώσουμε πίσω όλα αυτά που κερδίσαμε εμεί από τον αθλητισμό mm -hmm. και να τα εφαρμόσουμε μέσα σε νέε ιδέε, νέε εκδηλώσει ε, και σε οποιοδήποτε άλλου τομεί μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ε, για να μπορέσουμε να τραβήξουμε την νεολαία πάνω απ' όλα, τα παιδιά κοντά στι δραστηριότητε. Και όχι απαραίτητα στον πρωταθλητισμό, αλλά ε, στην άσκηση. Ακριβώ αυτό θα ρωτούσα. Δεν είναι απαραίτητο για τον νεαρό αθλητή να κυνηγήσει την πρωτιά, να κυνηγήσει το χρυσό μετάλλιο, αλλά να αθληθεί, να έχει φίλου, να συμμετέχει στον mm. αθλητισμό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και πάλι σε καλωσορίζω, γιατί είναι τιμή μου που σε έχω μαζί μου. Σε είχα έτσι κολυμβήτρια, μικρούλα τότε με τη μητέρα σου όταν στο κολυμβητήριο θυμάμαι έτσι τα πρώτα σου βήματα στον αθλητισμό και χαίρομαι για την ανέληξή σου επαγγελματική, επιστημονική που αυτό θα βοηθήσει απόλυτα την νεολαία μας γιατί χρειαζόμαστε πρότυπα τα οποία θα συμμετέχουν στην ανέληξη του αθλητισμού. Ναι. Είσαι όντω όμω Γιώργο από του αθλητικογράφου, οι οποίοι νιώθω ότι παρακολούθησαν και την καριέρα μου εμένα από μικρή μέχρι εδώ. Και γνωρίζεις πολύ καλά όλα αυτά που περάσαμε στον αθλητισμό, γιατί ήσουν κοντά μας κι εσύ. Ε, είναι, εντάξει, είναι μια μεγάλη μάχη για να φτάσεις σε έναν επίπεδο. Ε, χρειάζεται στήριξη από πολλούς και διάφορους. Ε, σίγουρα πάνω από όλα η οικογένεια, να έχεις δίπλα σου Ανθρώπους που να μπορούν να σε τρέχουν. Να σε εμπνέουν, να, να σε βοηθούν, να σε στηρίζουν. Να σε στηρίζουν. Να μην σε καταπιέζουν, να μην σε πιέζουν σε σημείο που να, που να μην το θέλει ο ίδιο πλέον. Ε, απλά να υπάρχει αυτή η στήριξη. Να είναι δίπλα σου. Νομίζω αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Ε, Όπω και ο προπονητή, που και εγώ βρέθηκα σε μια ομάδα με έναν προπονητή που είχε δει το ταλέντο μου, είχε πιστέψει σε μένα, ε, μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη έμπνευση για να φτάσω εκεί που έφτασα, ε, γιατί πίστευε σε μένα. Είναι σημαντικό αυτό που προπονητή Είναι πάρα πολύ πιστεύει. σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα ανοίξε μια παρένθεση βέβαια, ε, με συγκίνησε γιατί μίλησε για μάχη και εγώ 35-37 χρόνια δίνω την, έδωσα την δική μου μάχη ξυπόλυτο στα αγκάθια πραγματικά είδα, έμαθα, είχα εμπειρίε πάρα πολλέ στον αθλητισμό και για μένα όλη αυτή η πορεία ήταν ένα πανεπιστημιακό δίπλωμα. Γιατί παρακολουθούσε και όλα τα αθλήματα. Ναι. Λοιπόν, ε, ξεκίνησε έτσι πολύ μικρή. Ποιο ήταν αυτό που σε όθησε στον αθλητισμό, σε είδε και σε διέκρινε το ταλέντο σου. Εντάξει, κοίτα, και εγώ μικρούλα, σε ένα νησί εδώ που ζούμε, ξεκίνησα για να μάθω να κολυμπώ. Για να μάθεις. Για να μάθω, ναι. Εκμάθηση. Όπω ναι. Όπως όλα τα παιδιά εδώ στην Κύπρο, ήταν ο αδερφός μου, ήταν τα ξαδέρφια μου, σίγουρα η οικογένεια μου, οι γονείς μου θέλανε να μάθω να κολυμπώ. Και μπήκα στι πισίνε για πρώτη φορά όταν ήμουν 6-7 χρονών, έτσι, δειλά-δειλά. Πρόλαβε στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο. Εκεί, ναι. εκεί υπήρχε. Ναι, γιατί ναι, 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 θα φτάσουμε σε ένα ναι. σημείο που θα σε ρωτήσω πλέον, σαν παράγοντα mm -hmm. αν σε ικανοποιεί το γεγονό ότι σε μια πόλη έχουμε μόνο ένα κολυμβητήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων. Αλλά θα το αφήσω για μετά, γιατί είναι <laughs> στο πλαίσιο των ερωτήσεων μου για να mm -hmm. ακούσω την παράγοντα, όχι την κολυμβήτρια Μαρία mm -hmm. Παπαδοπούλου, mm -hmm. τι θα μου πει. Mm -hmm. Τώρα, να ξεκινήσω πρώτα από τι ευθύνε, τι αρμοδιότητε του Δήμου Λεμεσού, στο, γραφείο, mm -hmm. στο αθλητικό γραφείο του Δήμου Λεμεσού και εσύ είναι και νομίζω ότι υπήρχαν εκδηλώσεις και πριν mm -hmm. και σας περιμένουν και άλλες γιατί είναι ολόχρονες δεν ήταν όπως πριν ναι. 15-20 χρόνια που σε 15-20 μέρες ολοκληρώνονταν όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Ναι, ναι, ναι. Όταν είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε εκεί και να λάβαμε αυτό, να στήσουμε αυτό το γραφείο είχαμε βάλει ένα πλανό δράσης, ε, το οποίο έχει τώρα τρία, τέσσερα χρόνια που λειτουργά, τρία ε, αν βάλουμε και την πανδημία τώρα, δυστυχώς, που μας πήρε πίσω. Ε, είχαμε βάλει ως στόχο να... να φέρουμε στην Κύπρο και να δημιουργήσουμε νέες εκδηλώσεις... Ε, για πρόθεση του αθλητισμού, να συμπεριλάβουμε και άλλα αθλήματα μέσα στα Λεμέσια. Ε, και τα Λεμέσια τώρα έχουν ανοίξει και έχουν πάρει ένα... ένα ένα, μια άλλη μορφή. Μια μαζικοποίηση. Ναι. Περισσότερο κόσμο, Περισσο... γιατί υπάρχουν περισσότερα αθλήματα. Ναι. Έχουμε δηλαδή, δεχόμαστε πλέον ετήσει ε, για εκδηλώσει στα πλαίσια των λεμεσίων ε, από τον Μάρτιο μέχρι και τον Δεκέμβρη. Δηλαδή, έχει γίνει ένα χρονιαίο ε, προγραμματισμό. Που ξεκινά συνήθω με τον Μαραθώνιο και τελειώνουμε με τη βράδυση των αριστών αθλητών του Δήμου Λεπτονού. Χρειάζεται Λεβιστού. έτσι πολλή προσπάθεια πραγματικά, γιατί ε, είναι κοπιώδη όλη αυτή η ενέργεια για να μπορέσετε να διεκπαιρεώσετε όλο αυτό είναι το έργο. Όντως, Είναι Είναι Φέτο και μόνο έχουμε 35 εκδηλώσεις μέσα στα Λεμέσια. Mm. Ε, Σύντολε τι άλλε οι οποίε προκύπτουν στην πορεία, ε, γιατί για τα Λεμέσια υπάρχει και μια διαδικασία αίτηση συμμετοχή στα Λεμέσια. Mm -hmm. Ε, όπου όλοι οι φορεί ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρεται να διοργανώσει κάτι ε, πρέπει να δηλώσει συμμετοχή από τον Γενάρη. Γίνεται εκεί η συνεδρία τη Επιτροπή που αποφασίζει και τον Φεβράριο βγαίνει σιγά σιγά το πρόγραμμα. Ε, οπότε υπάρχουν όμω και όλα αυτά τα έκτακτα που εμεί θέλουμε να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε. Ε, πέραν αυτού όμω και τα λεμέσια τα οποία έχουν, συμπεριλαμβάνουν πλέον πάρα πολλά θύματα. Mm. Πάρα πολύ, δηλαδή από πυγμαχία που ήταν από παλιά η πυγμαχία. Είχαμε και παλαιότερα ούτε... 6-7 ναι. αγωνίσματα, 6-7 αθλήματα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν περιορισμένα, ναι. 6 με 8 νομίζω κάπου ναι. εκεί. Έχουμε προσθέσει τοξοβολία, έχουμε ένα uh, hip hop uh, διαγωνισμό χορού, ε, έχουμε νέα αθλήματα σιγά σιγά που θέλουμε να φέρουμε uh, και να προβάλλουμε μπροστά έξω, πέραν από τα γνωστά που είναι ο αγωνά δρόμου του Μάριο Καθαγγέλου, που ήρωση. ήταν η αφετηρία ναι, mm -hmm. των το Λεμε, το λεμεσίων. Ε, Και αυτό σιγά σιγά προσπαθούμε να, με τι νέε μα ιδέε, να τον μεγαλώσουμε. Ε, ο ποδηλατικό γύρο Λεμεσού, ο οποίο πλησιάζει κιόλα στι 18 του Σεπτέμβρη και καλούμε όλον τον κόσμο να έρθει να συμμετέχει. Έχουμε πάρα πολλού ποδηλατικού ένα ποδηλατικό γύρο, Ναι, Ναι. ναι. Και yeah, πέρσι, ειδικά yeah. πήγε πάρα πολύ καλά και ευελπιστούμε ότι και φέτο θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Ε, πέραν από αυτέ τι δράσει όμω που κάνουμε, ε, στόχο μα είναι σίγουρα να έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία μαζί με το Υπουργείο Παιδεία. Και θέλουμε να μπούμε, και έχουμε μπει ήδη στα σχολεία όπω και σε στρατόπεδα με διαλέξει στου νεοσύλληλεκτου. Yeah. Και έχουμε ήδη προγραμματισμένη μία στι 26 του μήνα τώρα του Αυγούστου, διαδικτυακή που έχουμε θέμα τη θερμοπληξία μαζί σε συνεργασία με τον Δ. Μιχάλη Μιχαηλίδη. Αυτό στο στρατό χρειάζεται, ναι, ναι. Ναι. Ε, την περασμένη φορά είχαμε πάλι κάνει στου νεοσύλλεκτου διαλέξει για, για παράνομε ε, χρήσει ουσιών ε, στα γυμναστήρια που ήταν και αυτό έτσι ένα πρόβλημα που υπήρχε. Ράκο, είναι πολύ ωραίο αυτό γιατί νομίζω ναι. ότι ε, γι' αυτό λέω ότι ο αθλητισμό, η γνώση, η εμπειρία ναι. μπορούν να αντέξουν και να δημιουργήσουν ε, νέες νέε προσθήκε, νέα δεδομένα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορούμε, ε, προσπαθούμε να, να, πλησιάσουμε, τις σας. ναι, να πλησιάσουμε όσο πιο πολλά οργανωμένα σύνολα, ομάδε ναι. ε, μπορούμε και ανάλογα με την ομάδα ε, που έχουμε ενό ακροατήριων. Ε, να είναι και το κατάλληλο θέμα, το Σωστά. οποίο να ενδιαφέρει. Οπότε και στα δημοτικά είχαμε κάνει μια σειρά διαλέξεων με αθλητέ πρότυπα, Ολυμπιαντς, ε, Olympi ε, κάναμε διατροφολογίαν, διατροφολογία. Ε, έχουμε περάσει πάρα πολλά μηνύματα και σε δημοτικά και σε γυμνάσια λύκεια, και τον Παύλο τον Κοντιδίν και πολλού άλλου. Έχετε φέρει πολλέ προσωπικότητε ναι, οι οποίοι ναι. ε, είναι και εντάλματα, είναι και πρότυπα αυτοί οι αθλητέ. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι σημαντικό τα παιδιά να τα ακούνε αυτά και ειδικά σε αυτέ τι ηλικίε. Πρόσφατα είχαμε και εκδήλωση του water polo, είχαμε... Ναι, που πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και τόσο κόσμος, είχε ναι. πάρα πολλή συμμετοχή. Ναι. Εσύ από την με ρίζε αμοχωσιανέ, αλλά στη Λεμεσό νομίζω Λεμεσό. την ότι την αγάπησε. Την αγαπώ, την αγαπώ. Εδώ γεννήθηκα, σίγουρα. Ε, η αμόχωστο είναι κάτι για μένα στην καρδιά μου που μεγάλωσα μέσα σε ένα σπίτι ε, από βαροσότε. Ναι, ναι. Αλλά ναι, η Λεμεσό γεννήθηκα, αγαπώ αυτή την πόλη και νιώθω πολύ τυχερή που ζω στη Λεμεσό. Και δουλεύω για τη Λεμεσό. Και δουλεύει για τη Λεμεσό. <laughs> Τώρα, σε διέκοψα για αυτά τα προγράμματα που έλεγε προηγουμένω, νομίζω ότι ένα Ευρύτερο χώρο ο αθλητισμό mm -hmm. που mm -hmm. βοηθά. Εγώ σε θυμάμαι έτσι, μικρή με την μητέρα σου, χαμογελαστέ και ιδίω στο κολυμβητήριο. Mm -hmm. Νομίζω ότι ανέφερε προηγουμένω ότι η στήριξη σε έναν αθλητή από το οικείο του περιβάλλον mm -hmm. είναι πολύ σημαντικό για να ελιχθεί. Mm -hmm. Εσύ είχε αυτή τη βοήθεια πέραν του ταλέντου, γιατί το ταλέντο είναι ένα κομμάτι. Mm -hmm. Η βοήθεια από τον προπονητή, από το σπίτι, από την οικογένεια είναι άλλο. Είναι συνδυασμό για τον καθένα. Τότε μου, πάρα δεν υπήρχε και τόσο μεγάλη επιστημονική υποστήριξη, νομίζω. Όχι. Δεν όχι. υπήρχε τόσο. όχι. Δεν υπήρχε. Ναι, ναι. Ενώ αντίθετα. Τώρα... Μετά από κάποιον επίπεδο, είχε η Ολυμπιακή Επιτροπή όταν ήμασταν μέλη τη ναι. ομάδα και ο ΚΟΑ, υπήρχαν κάποια προγράμματα στήριξη. Αλλά σίγουρα όλα ξεκινούν από το σπίτι, όπω και οι κατευθυντηρίε γραμμέ ενό παιδιού. Η όθηση, μάλλον, όχι κατευθυντηρίε γραμμέ να ακολουθήσουν έναν άθλημα. Η. Τέλο πάντων, να ασκούνται τα παιδιά, να βγουν έξω. Είτε μπορεί να είναι και ένα περπάτημα στη φύση ναι, ναι. Ε, για έναν κοινό τρόπο ζωή. Αλλά σίγουρα ε, ο ρόλο εμένα τη μητέρα μου, ο πατέρα μου δούλευε για να μα στηρίζει οικονομικά, αλλά το να έχει ε, μια. Να... Ένα γονιό τέλο πάντων ή το άλλο που να σε τρέχει, που να ξυπνάει ώρα 5 το πρωί μαζί σου για να σε πάρει πισίνα, να έρθει πίσω, να σου ετοιμάσει πρόγευμα, να έρθει πίσω να σε πάρει σχολείο, ξανά τρέξε πίσω φροντιστήρια, ξανά πισίνα, ξανά γυμναστήριο. Τα είχε όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι Εμένα εύκολο. η μητέρα μου ήμουν τυχερή, δεν δούλευε. Βράχο δίπλα μου ε, το οποίο κάθε φορά να αναφέρνω γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη στήριξη αυτή που είχα χωρίς να με πιέζει, ναι. απλά να είναι δίπλα μου για αυτά που Μόνο το χαμόγελο ε, της μητέρας σου, η βοήθεια, <laughs> η στήριξη είναι πάρα πολύ. Αλλά ναι. από πλευράς προπονητικής, ποιο ήταν αυτός ο οποίος σε ανακάλυψε και ε, στήριξε πάνω του το μέλλον σου. Ο Γιώργος, ο Ζάγγελος. ο Ζάγκηρος. Ο ναι, ο ο ο με τον οποίο είχα τελευταία μια επαφή, mm -hmm. ε, σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος αθλητής, έχει ένα μεγάλο πλούσιο αρχείο mm -hmm. ε, και σε βοήθησε πάρα πολύ ο έτσι. Ναι, ναι, είναι αυτό που είπα και πριν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ο και προπονητής. Και αγαπά όλους τους αθλητές, όλες τις αθλητρίες. Είναι, ναι. Έχει μια μεσότητα ακόμη και τώρα. Ναι. Είναι συνεχώς κοντά τους, ναι. με τον αγαπά δικό του τον τρόπο. Αγαπά τον αθλητισμό, αγαπά αθλητισμό. την κολύνδηση. Ε, παρακολουθούσε πάντα τα πάντα, όλους τους μεγάλους αγώνες. Ήξεραν τον κάθε αθλητή. Ε, έμαθε να γνωρίζει τους αθλητές του κιόλα για να μπορέσει να τους βοηθήσει προπονητικά. Και να τους ψυχολογεί. Ναι. Και το ψυχικό του κόσμο. Και ναι, ε, και σε θέμα προπόνηση όμως. Να μπορεί να προσαρμόσει την προπόνηση ανάλογα με τον κάθε αθλητή. Ήξερε να διαβάζει τον αθλητή. Ε, οπότε, εγώ μπορώ να πω ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Ε, γιατί και του Γιώργου ήταν από τι πρώτε του ομάδε που ανάλαβε όταν γύρισε εκεί μετά τι σπουδέ του. Ήταν mm. και αυτό νεαρό σε ηλικία, οπότε μπορώ να πω ότι είχε πάρα πολύ όρεξη. Ε, και στάθηκε δίπλα μου, ήμουνα 12 χρονών όταν με ανάλαβε. Και ξεκίνησε έτσι σιγά, σιγά σιγά μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Ε, που νομίζω ότι. Θυμάμαι τότε Τάσο Χρυσάθου, Γιώργο Ζάγκη, ναι. Πέτρο Ευρυπίδου. Ναι. Αυτοί ήταν οι προπονητέ που Περισσότερο, είχαν τις περισσότερες ώρες το κολυμπητήριο. Είχε, και... Yeah. κύριο Σκορναρής. Ναι, ναι. ε, είχε, είχε, είχε. Και ένα διαφέρει. πολύ όμορφο κλίμα τότε, μεταξύ και ομίλων, με, μεταξύ ομάδων, ένας, Ένα ανταγωνισμό, ένα συναγωνισμό, μια ευγενή άμυλα στον αθλητισμό, ναι. όλα τα παιδάκια τα οποία χαιρόντουσαν για τις νίκες, αλλά ακόμη και οι το να τερματίζει τέταρτο πέμπτο να μην πει στο βάθρο. Mm -hmm. Ήταν κάτι ξεχωριστό μόνο και μόνο να έχει mm -hmm. συμμετοχή στου αγώνε. Mm -hmm. Ήταν πολύ σπουδαίο. Mm -hmm. Ναι. Ήταν διαφορετικό. Ήμασταν όλη η οι οικογένεια. Και όλοι οι ομίλοι μαζί, όλοι οι φίλοι και στι κερκίδε οι γονεί μα και εμεί εκτό. Ε, εντάξει, περάσαμε πολύ όμορφε εποχέ. Τι κράτησε από τα παιδικά χρόνια στο κολυμβητήριο και αυτού του πανκύπριου αγώνε με τι ήττε, τι επιτυχίε, με του συναθλητέ, με του ανταγωνιστέ, με του άλλου ομίλου, τον Ναυτικό ναι. Ομίλο Λεμεσού, ναι. Κερίνιας, Λευκοσία, που τότε νομίζω επί σου ο Ναυτικό Ομίλο Λευκοσία είχε σημαντικέ επιτυχίε. Ναι, ναι, ναι. Ήμασταν ναι. στα πρωταθλήματα, ήμασταν αλεξτοί. Ναι, ναι, υπήρχε ένα Ανταγωνιστ... ναι, ναι. ένας... ναι, ναι. Ανταγωνιστέ. Αν, ε, αλλά κράτησα σίγουρα τι πιο στενέ και δυνατέ φιλίε τη ζωή μου από τον αθλητισμό. Ε, και σίγουρα όλα αυτά τα μαθήματα που έφτιαξαν τον χαρακτήρα που έχω, την προσωπικότητα, τον δυναμισμό, ε, την πειθαρχία, τη δουλειά. Γιατί αν δεν είχε τον δυναμισμό, σου, δεν θα καθιερωνώσουν και στο αθλητικό γραφείο του Δημού Λεμεσού. Χρειάζεται και εκεί πυγμή, χρειάζεται δύναμη. Χρειάζεται. Χρειάζονται πάρα πολλά προσόντα. Παντού. Οπουδήποτε για να πετύχει, νομίζω, πετύχεις. χρειάζεται. Ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Αλλά είναι όλα αυτά που στα ο αθλητισμό. Πέρασε και τα σύνορα τη Κύπρου. Συμμετείχε ναι. σε βαλκανικού, μεσογειακού αγώνε. Πήγε Σίδνεϊ, πήγε σε Ολυμπιακού Αγώνε τη Αθήνα και αυτέ είναι ένα. αφήνουν πίσω ένα γεμάτο πακέτο από mm -hmm. α, δυνατές, συγκεκριμένες δυνατέ συγκεκριμένε εμπειρίε με το να βλέπει αθλητέ μεγάλου βεληνικού να συναγωνίζεσαι σε μαζί του. Ήταν πολύ μεγάλε στιγμέ. Ήταν, ήταν, ήταν. Εντάξει, αυτό είναι εξάλλου και ο απότερο στόχο του κάθε αθλητή να φτάσει μέχρι την Ολυμπιάδα, την παγκόσμια πρωταθλήματα, κοινοπολιτιακού, μεσογειακού. Ε, Εμπειρίε πάρα πολλέ. Ταξίδια πολλά, από κάθε αθλητή, συναθλητή, ε, μαθαίνει. Ε, είχα και τη χαρά να είμαι, τη δυνατότητα να περάσω και πολλά χρόνια στην Αμερική, όπου έκανα προπόνηση και σπούδαζα παραλληλά με την ομάδα του Πανεπιστημίου. Ε, και από εκεί μπορώ να πω ότι έμαθα πάρα, πάρα πολλά πράγματα, γιατί ε, είναι... Είναι μια χώρα που πραγματικά αγαπά και έχει τον αθλητισμό στο πιο ψηλό σκαλοπάτι. Έχουν ανοιχτά μυαλά. Ναι. Μπορούν ναι, να βοηθήσουν ναι, τον κάθε ναι, αθλητή. Ναι. Υπάρχει για το μέσο, υπάρχει η ειλικρίνεια, υπάρχει έτσι μια ελευθερία. Ναι, ναι, είναι θετικοί άνθρωποι, είναι η, η νοοτροπία, είναι η ομαδικότητα και όλα. Όλες... Άσχετα αν ήταν και ένα άθλημα το δικό μου προσωπικά, ε, ατομικών. Ε, αλλά έβλεπε πάλι ε, εκεί το ρόλο τη ομάδα. Ε... Μέχρι πού πιστεύει ότι έφτασε, Μαρία, ε, θέλω να πω, οι μεγαλύτερε σου επιτυχίε και αν πλησίασε κάπου για πιο ψηλά, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το επόμενο βήμα, ε, μέχρι πού νομίζει ότι θα έφτανε η δική σου επιτυχία, ε, Μέχρι πού θα έφτανε, Πήρε σπουδαίε σημαντικέ νίκες ναι. σε Βαλκανικού, Μεσογειακού, Πανκύπριους αγώνε. Να το θέσω διαφορετικά. Η μεγαλύτερη επιτυχία σου, επιτυχία ποια ήταν. Ήταν το μετάλλιο μου στου Μεσογειακού Αγώνε. Και σε Αγώνε Μικρών Κρατών Ευρώπη. Μικρών είναι. Κρατών Ευρώπη είχα πάρει πάρα πολλά μετάλλια. Ναι, 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 πάρα πολλά μετάλλια. Ε... Και είχα πάρα πολλέ συμμετοχέ. Είχα 8 συμμετοχέ σε Αγώνε Μικρών Κρατών Ευρώπη. Οπότε θεωρώ ότι έκανα και μια καριέρα. Έκανε μια μακρά καριέρα. Ε, ναι, δηλαδή είχα μπει αυτή την βάθος, ομάδα 14, 14 χρονών και είχα αποσυρθεί όταν ήμουν 31. Οπότε ε, είχα λάβει μέρο σε τρει μεσογειακού, τρει κοινοπολιτιακού αγώνε, οι Ολυμπιάδε. Σίγουρα στόχο μου ήταν να φτάσω και σε τρίτη Ολυμπιάδα. Ε, δεν τα κατάφερα λόγω κάποιων ε, εντάξει, τραυματισμών. Αν θα μπορούσε να προλάβαινε και πιο. Ε, ναι, το ο λόγο που σταμάτησε ήταν ο, το, ήταν ο τραυματισμό πρώτου Πεκίνου. Ε, δε, δεν είχα σταματήσει. Απλά Εκείνη το 2008. Ναι, είχα κάποια προβλήματα τα οποία με κράτησαν έξω από το νερό ένα με δύο μήνε. Εντάξει. Όπω λέει θα μπορούσε να ήταν... συνέχιζε όταν σπούδαζε στι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, αγωνιζόσουν ακόμη. Θα μπορούσε και να συνέχιζε μετά τι σπουδέ ή οι σπουδέ. Συνέχισα. Ήταν... Συνέχισα. Συνέχισα. Ναι, Συνέχισα. Ναι, ναι, ναι. Και ναι. Συνέχισα και αυτό με βοήθησε να. Όχι που με βοήθησε, αυτό που με κράτησε να συνεχίσω ήταν η επαγγελματική αποκατάσταση που είχα. Γιατί πλέον είχα έρθει Κύπρο, τελείωσα τι σπουδέ μου. Ε, και μπορούσα να κολυμπώ ε, έχω επαγγελματικά πλέον, δηλαδή ναι. έχοντας ένα μισθό στον οποίο να μπορώ να, να συντηρώ και τον εαυτό μου Όπως ο και να μπορέσω έτσι ναι, ναι, ναι. ναι, ανενόχλητα να κάνω τις προετοιμασίες μου ε, χωρίς να έχω στο μυαλό μου την έννοια της δουλειάς. Να δούμε αν θα τα καταφέρει να είναι στα μετάλλια, η Μαρία προσπαθεί τελικά. Είναι, για να δούμε, τρίτη η Μαρία Παπαδοπούλου και να το πρώτο μετάλλιο. Νομπίλα για να μπει στα μετάλλια. Μαρία Παπαδοπούλου θα κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Σήμερα και ο χρόνο τη 1-0-2-42. 1-0-2-42 και έχει κερδίσει και αυτή το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μια εξαιρετική επιτυχία για την αθλήτριά μας. Πιο πολλές ήταν οι χαρές ή οι λύπες. <laughs> Τι να πω. Υπήρξαν και πολλέ λύπε. Δεν ήταν όλα ρόδινα, η αλήθεια είναι. Ε, ήμουν όμω και πάντα πάρα πολύ σκληρή με τον εαυτό μου. Κάποιε νίκε μου μπορεί να μην τι πανηγύριζα όπω τα έπρεπε. Οι Λύπε ήταν εντό του αγωνιστικού χώρου, είτε ήταν λύπε που προέρχονταν έξωθεν. Εντό. Εντό πάντα. Και εντό και έκτο. Τι να πω. ένα μαρτύριο. <laughs> συμβαίνουν αυτά, ναι. Συμβαίνουν η αλήθεια είναι, ένα μαρτύριο. Δεν είναι. Δεν. Θέλει, θέλει, γερά στομάχια yeah, για να ναι, yeah, κάνει yeah. πρωταθλητισμό. Γιατί αλήθεια, υπάρχουν yeah. και αθλητέ οι οποίοι στι πρώτε δυσκολίε εγκαταλείπουν, ίσω να μην υπάρχει και βοήθεια. Εσύ mm -hmm. άντεξες και κάποιε ατυχίε με του τραυματισμού και κάποιε αποτυχίε σε αγώνε. Mm -hmm. Αλλά και κάποια άλλα γεγονότα. Τώρα επέστρεψε στην Κύπρο mm -hmm. και διέκρινε μέσω των εμπειριών ότι υπάρχει δρόμος έτσι για να καλλιεργηθεί καλύτερο ο αθλητισμό, να βοηθήσει ναι. να γίνει το κάτι καλύτερο. Εσύ αναγνώρισε ότι όσα πρόσφερε, σου αναγνωρίστηκαν με την τοποθέτησή σου στο γραφείο του Δήμου Λεμεσού, ναι. με την ε, ναι. δουλειά που είχε στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Ναι. Έχει υπήρξε μια αναγνώριση ναι. στην πρόσφορά σου. <laughs> Κοίτα, είχα περάσει και ένα άλλο γολγοθάν λοιπόν, με όλο αυτό το θέμα τη δουλειά. Ναι. Η αλήθεια είναι. Ε, για τον οποίο, εντάξει, αρκετά, αρκετοί άνθρωποι κοντά μου τα γνωρίζουν. Ε, απλά θέλω να πω ότι δεν θέλω να τους βάζω στο ίδιο νο, καζάνι. Ναι, ναι. Ε, αλλά, ναι, υπήρξε μια φάση που ήμουν πάρα πολύ απογοητευμένη από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Ε, από κάποια άτομα που δεν στήριξαν... Ε, δεν... δεν α, δεν ξέρω πώ να το εκφράσω. Να σε αλλά κάτι. Δεν, Ναι, δεν πήρα πίσω αυτό Αυτά που έδωσε. Ναι, δεν πήρα, ίσω ένα σεβασμό για ένα διάστημα. Ναι. Ε, 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 είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, δεν θέλω να το ανοίξω. Εγώ θα σε αλλά κάτι άλλο όμως, θα θέλω να ευχαριστήσω και όλα τα άτομα που όντω με έφεραν τώρα σε αυτή τη θέση που είμαι και δικαιώθηκα και είμαι καλά. Και του δικαιώνει πραγματικά ναι, γιατί ναι. χαίρομαι για την πορεία σου, την καταξίωση σου μέσα στον αθλητισμό. Αλλά μια αθλήτρια η οποία τα έδωσε όλα mm -hmm. μέσα στον υγρό στίβο, καταξιώνονται. Γιατί το είπα και στην εισαγωγή ότι χρειαζόμαστε ναι. τέτοιου ανθρώπου. Αλλά ναι. θέλω να σε ρωτήσω, διακρίνει ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φίλων. Εσύ είσαι σε μια θέση την οποία θα μπορούσε να ναι. ε, κρατούσε ναι. κάποιο άντρα. Όμω ναι, ναι. σε επέλεξαν και του βγάζει ναι. στο πρόσωπο. Ναι. Ισότητα δεν υπάρχει ακόμη, Από αλλά ναι. σίγουρα είμαστε σε ένα. Σε καλό δρόμο. Ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο. Ε, γιατί εννοείται ότι υπάρχουν πάρα, πάρα πολλέ άξιε γυναίκε που μπορούν να πάρουν θέσει ηγετικέ με ρόλου σημαντικού και να. Α, να αλλάξουν πάρα Πολλα πολλά πράγματα στα την κοινωνία. Να περισσότερο αριθμό, μεγαλύτερο ναι, αριθμό. Ναι, ναι. Γιατί ναι. υπάρχουν πολλά να δώσουν okay. και σε εμπειρία και σε επιστημονική κατάρτιση. Βέβαια. Μπορεί να δώσουν, αλλά και Βέβαια. σαν αθλητέ mm -hmm. στον χώρο του μπορούν να βοηθήσουν. Mm -hmm. ε, ο τίτλο τη πρέσβυρα του έβαγονίζδεστε mm -hmm. το 2016 νομίζω ότι σίγουρα ε, δικαιώνει mm -hmm. απόλυτα το ρόλο σου σαν αθλητή για τους σκόπους που εσείς κάνει από μικρό παιδάκι. Ναι. Νομίζω ότι ναι. ε, αξίζουν χίλια μετάλλια. Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ναι. Ήταν ένας πάρα πολύ τιμητικός τίτλος για μένα. Ε, που με χαροποίησε ιδιαίτερα. Ε, γιατί δεν αναγνωρίζεται εκεί μόνο οι, οι επιδόσεις σου στον αγωνιστικό χώρο... Ε, αλλά και σαν, άνθρωπος. σαν άνθρωπο. Γιατί το να σε επιλέγει κάποιο να έναν συμβούλιο και το κράτο ε, να, το, να το εγκρίνει αυτόν τον το για, για, το πρόσωπό μου. Ότι, ότι ναι, σου ναι μου δίνει αυτήν την. την ιδιότητα να, να προωθώ το εφαγονίζεσαι, Εφαγωνίστεστε και το fair play στην κοινωνία μα και ειδικά στα παιδιά, γιατί είχα κάνει πάρα πολύ έργο εγώ εκείνη τη χρονιά. Είχα πάει σε πάρα πολλά σχολεία και μίλησα σε παιδιά για τον αθλητισμό και εκδηλώσει έκανα. Ε, οπότε ήταν πάρα πολύ τιμητικό το να σε αναγνωρίζουν και να σέβονται και την προσωπικότητά σου και το χαρακτήρα και το ήθο σου. Ε, που, που βγάζεις προς τα έξω στην κοινωνία. Και όταν γνωρίζουν τα παιδιά ότι αυτός που σου μιλά είναι ένας αθλητής ο οποίος πήρε χρυσά μετάλλια, πήρε ε, αναγνωρισμένες νίκες σε μεγάλους διεθνείς αγώνες, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Εσύ διέκρινες, Μαρία, ότι υπάρχει ήθος στην νεολαία μας, διέκρινες ότι υπάρχει και ταλέντο μαζί. Δηλαδή μπορούμε αυτά τα παιδιά να τα καλλιεργήσουμε, να τα βοηθήσουμε, γιατί αν δεν έχουν Μητέρε όπως την δική σου μητέρα που τρέχουν τους αθλητέ. Μπορούμε εμεί mm -hmm. να τους βοηθήσουμε ούτω ώστε να βοηθηθεί και ο κυπριακό αθλητισμός ναι. να φτάσει πιο ψηλά, Γιατί ναι. δεν έχουν όλοι τι ανέσει καμιά φορά Δυστυχώς. που πιθανόν να έχουν κάποιοι αθλητέ. Δυστυχώ, ναι. Και αυτό παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εδώ χρειάζεται και στήριξη από την κοινωνία από την περισσότερο. Γινωνία, περισσότερο. Ναι, ναι, βέβαια. Και από του ομίλου και από του συλλόγου και από του προμηθευτέ. Για να είμαστε ειλικρινεί. Υπάρχουν παιδιά που βοηθούνται από το οικογενειακό του περιβάλλον. Mm -hmm. Υπάρχουν παιδιά που θέλουν να φτάσουν ψηλά, να κάνουν τον αθλημό να. Δεν έχουν, έχουν τη βοήθεια, δεν έχουν δεν τις ούτε ίσω την οικονομική ευκαιρία, ναι, είναι αυτό. ευκαιρία ούτε ίσω κάποιον να του τρέχει. Γιατί, ε, κακά τα ψέματα, τι μέρε μα πλέον ε, πρέπει να δουλεύουν και οι δύο γονεί για να μπορούν να αντεπεξέλθουν ε, με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Και κάποιε ε... φορές... Ε, οι γονεί, μάλλον αντί να τα βοηθούν να αθληθούν, τα πετάνε έτσι, για δύο-τρει ώρε μέχρι να επιστρέψουν στο σπίτι. Συγχράζωσα ε, εισαγωγικά. Και χωρί ναι, 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 και ναι, 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 ναι. πετάνε. Ναι, ναι, και αυτό, αλλά αυξήθηκαν πλέον και οι απαιτήσει ε, οι ακαδημαϊκέ. Ναι. Ε, οπότε σίγουρα ένα γονιό έρχεται και σου λέει: Εγώ θα σπρώξω το παιδί μου στα μαθήματα. Ε, και εντάξει, φτάνει μια ηλικία που στα 14-15 πλέον αυξάνονται πάρα πολύ οι απαιτήσει στα σχολεία. Ε, οπότε παραμερίζουν τον αθλητισμό. Πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Πρέπει να πάρει απόφαση και οι γονεί να πάρουν απόφαση. Ναι, γιατί σου λένε ο αθλητισμό δεν θα σου δώσει ψωμί να φα και έχουν Μ. και δίκιο στο τέλο τη ημέρα. Ε, σίγουρα όμω και κάποια ταλέντα χάνονται, χάνονται από αυτό το κομμάτι. Άρα οι προπονητέ πρέπει στα 12, 14, 15 να διακρίνουν, να βρουν του τρόπου, να βρουν του αθλητέ ναι. που είναι αθλητέ κορυφή, mm -hmm. να του καθοδηγήσουν, να του βοηθήσουν, να πάρουν υποτροφίε, να πάρουν οικονομική βοήθεια. Ναι. Και ίσω και περισσότερα κίνητρα υπάρχουν φυσικά ήδη και από την Ολυμπιακή Επιτροπή και από τον ΚΟΑ για νεαρά ταλέντα. Αλλά ίσω πρέπει να τα αυξήσουμε λίγο περισσότερα αυτά τα κίνητρα για να μπορούμε να βοηθήσουμε αυτού του αθλητέ να φτάσουν σε εκείνον το επίπεδο. Μαρία Παπαδοπούλου, νιώθει ότι αυτό το πόστο στο αθλητικό γραφείο του Δήμου Λεμεσού μαζί με τον Λοΐζο Μαυροτή, τον Γιάννη Ζημίδη, σε γεμίζει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Χαίρομαι. Χαίρομαι πραγματικά είμαι, πραγματικά, είμαι πολύ ευγνώμων γιατί. Ε, οδηγάω κάθε πρωί να πάω στο γραφείο και νιώθω ευτυχισμένη. Δεν νιώθω καταρχήν ότι πάω δουλειά. Ε, πάω, κάνω αυτό που με γεμίζει, αυτό που αγαπώ, αυτό που ξέρω να κάνω. Ε, και πραγματικά ε, είμαι, νιώθω πολύ τυχερή. Πάρα Πολύ τυχερή που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία τελικά για να μπορέσω να είμαι και δημιουργικό άτομο. Οπότε μου αρέσει όλο αυτό που έχω να κάνω με όλα τα αθλήματα. Είναι, ε, είναι πάρα πολύ, πολύ ναι, σημαντικό. Ναι, ναι, να πηγαίνει, ναι, ναι. να προσφέρει και προσφέρει αυτό που έχει μάθει, Ναι. αυτό που ναι, έχει βιώσει, Ναι, αυτό ναι, ναι, που αγάπησε από τα παιδικά ναι, σου χρόνια. Ναι. Ε, και αυτό που θέλω πραγματικά να να περάσω πιο πολύ είναι τα μηνύματα στα παιδιά. Ναι. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπω παιδιά Ακούμα, να ασχολούνται. Μαθαίνουν, ε... μαθαίνουν. Μαθ... Ακούν, ακούν, ακούν. Ακούν. ακούν, θέλουν πρότυπα. Θέλουν τα παιδιά πρόεδρο, θέλουν ναι. πρότυπα, θέλουν κάποιον να του μιλά, ειδικά σε δημοτικά. Γιατί εντάξει, γυμνάσιο λύκειο θεωρώ ότι είναι αργά πλέον να προωθήσει άτομα εντάξει, σε μια κουλτούρα αθλητισμού. Ε, οπότε από μικρέ ηλικίε, αυτό το πράγμα πρέπει να ξεκινά πρώτα από την οικογένεια, φυσικά. Από του φίλου που θα κάνει, γιατί τα παιδιά επηρεάζουν ο ένα τον άλλον στι φιλίε που θα κάνουν στο δημοτικό. Ακριβώ. Ε, οπότε θεωρώ, χαρά μου είναι να βλέπω παιδιά και να περνούμε μηνύματα σε παιδιά. Είναι αλήθεια ότι εντάξει, χάσαμε έτσι λίγο την. Έχασαν ε, οι γονεί την επαφή με τα παιδιά λόγω δουλειά, λόγω άλλων σχολείων αλλά είναι σημαντικό να τους πρόξουμε και στον αθλητισμό και στις καθαρές ιδέες ναι. και στο ναι. πραγματικό ήθος, να κοιτάζονται τα παιδιά στα σχολεία και να ξέρουν ότι μιλούν με ειλικρίνεια γιατί είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να τα καλλιεργήσουν τα πρότυπα, μπορούν να τους δώσουν αλλά και πάλι σε χαρακτηρία γιατί Χαίρομαι πραγματικά που άνθρωποι του αθλητισμού θέλουν να συνεχίσουν με τον αθλητισμό. Mm -hmm. Δεν έριξαν πέτρα πίσω του ναι, και να πούν Είμαι ναι. απογοητευμένο από τον αθλητισμό, ναι, αλλά ναι. συνεχίζει να προσφέρει. Ναι. Πήρε ένα πόστο και λε, ε, θέλω να το αξιοποιήσω. Ναι. Και αφού μου αναγνώρισαν αυτό το πόστο, mm -hmm. να ικανοποιήσω αυτούς που ναι. με επέλεξαν. Ναι, ναι. Ε, σίγουρα και είναι πολύ σημαντικό γιατί εντάξει. Θέλω να πω και για τον δήμαρχό μας, ο οποίος ε, δημιουργήθηκε υπό την α, ε, τη δική του θητεία, το Αθλητικό Γραφείο. Ε, ε, είναι σημαντικό για εμάς το ότι μας έχει δώσει ε, την ευκαιρία να περάσει παίρνουμε τις, πρωτοβουλίες. Να περάσει τις γνώσεις ναι. σας, τις ιδέες ναι. σας. Ναι. Δηλαδή έχουμε αυτή την ανεξαρτησία το ελεύθερο να περάσουμε φυσικά κάτω από κρίση του, αλλά... Ε, να δημιουργούμε αυτά που νιώθουμε εμεί, που ξέρουμε και πιστεύει στο έργο μα, στι γνώσει μα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να σε αφήνει κάποιο να παίρνει τι πρωτοβουλίε σου ε, και να σου έχει εμπιστοσύνη. Δεν σα έβαλε σε κάποια καλούπια, αλλά σα έδωσε την δυνατότητα ναι. να παίρνετε αποφάσει, να εγκρίνονται μεν, αλλά ναι, να, να καταθέτε τι δικέ σα ιδέε. Ναι. Ναι, 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 ναι. Που να είναι ξεχνά... πολύ σημαντικό. Ναι. Να μην ξεχνάει Μαριά ότι ο αθλητισμό. Βλέπουμε τώρα τι έγινε και με τον Μάριο Γεωργίου mm -hmm. πρόσφατα. Mm -hmm. Είναι σημαντικό γιατί ο αθλητισμός είναι ο καλύτερος πρεσβευτή της Κύπρου mm -hmm. στο εξωτερικό. Mm -hmm. Ό,τι και αν κάνουμε, όποιο πολιτικό πακέτο και αν περάσουμε, ε, η σημαία ελληνική θα κυματίσει εκεί όπου δεν το περιμένει κανείς. Mm -hmm. Ακούγεται το όνομα της Κύπρου ε, στα πέρατα τη γη. Ναι, ναι, ναι. Είναι ε, μεγάλε χαρέ. Ναι, μεγάλε ναι, 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 χαρέ. Ε, εντάξει, αυτό το αίσθημα δεν περιγράφεται κιόλα και για τον ίδιο τον αθλητή και για εμά τώρα που το παρακολουθούμε ε, έξω από το, του αγωνιστικού χώρου και για όλο, όλου του πολίτε, του Κύπρου πολίτε εδώ. Έχουμε όμω ένα κενό εδώ. Μήπω τρέχουμε του πρωταθλητέ, τρέχουμε αυτού που έχουν επιτυχίε όταν τι πετύχουν. Δηλαδή, θα πρέπει όλοι μα να είμαστε πιο κοντά του. Και όταν είναι εξυπόλυτοι, ναι. και όταν δεν έχουν ναι, την δυνατότητα ναι. να αθληθούν, ή όταν περνούν δυσκολίε. Γιατί το να φτάσει ένα αθλητή στην καταξίωση ναι. στο χρυσό μετάλλιο, ναι. περνάει μέσα από μεγάλα προβλήματα. Ναι. Είπε μια λέξη προηγουμένω στην αρχή: Περνάει από μια μεγάλη μάχη. Βέβαια. Και πρέπει να βγει νικητή. Πολύ χρόνο μάχη. Ναι, αλλά όταν, αλλά όταν κερδίσει τη μάχη, τρέχουμε Βέβαια, όλοι αλλά... να γιορτάσουμε μαζί του. Θα πρέπει αυτό... να το κάνουμε πιο νωρί. Αυτό είναι το αιώνιο πρόβλημα. πρόβλημα. Δηλαδή, ναι, κάθε χρόνο ναι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Τώρα, φέρνουμε αυτό το πρόβλημα. Τώρα, δεν λέω ότι, αλλά... δεν ναι. λέω ότι οι παράγοντε μα δεν είναι κοντά του και στα άσχημα, αλλά ναι. συνήθω πρέπει να γίνει μια μεγάλη επιτυχία για να ναι. αναγνωρίσουμε κάποιον. Ναι, ναι. Ε, για να γίνει αυτό το πράγμα όμως σίγουρα απαιτείται έναν πάρα, πάρα πολύ μεγάλο κονδύλι ε, χρηματικών ποσών για να μπορέσει έτσι είναι να στήθει το χρήμα, ένα... Είναι το χρηματικό ποσό αλλά και περισσότερη επιμέλεια στον αθλητισμό. Ε, ναι, επιμέλεια, προγραμματισμός. Ε, Οργάνωση. Ναι, πρέπει να μπει έναν πλάνο κάτω ε, και ξεκινάς από εκεί. Τι θέλω να κάνω με τον αθλητισμό μου, θέλω να προωθήσω τον πρωταθλητισμό στα παιδιά ή θέλω όντω τον μαζικό αθλητισμό. Ναι. εδώ επιλέγει και βάζει έναν πλάνο κάτω. Εάν θέλει να διακρίνει ταλέντα νεαρά από σχολεία δημοτικά και να δεσβάζει σε ένα σχεδιασμό, ούτω ώστε να μπορέσει αυτά τα ταλέντα να τα στηρίξει σωστά για να φτάσουν κάτι. Γιατί κακά τα ψέματα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κονδύλι για να φτάσει σε έναν επίπεδο ψηλό. Θα πρέπει και ο προπονητή, ο δάσκαλο, ο καθηγητή στο σχολείο να διακρίνει το ταλέντο. Γιατί ακόμη ναι. και μέσα από τον μαζικό αθλητισμό, mm -hmm. τα μπορεί να βρει ταλέντα. Μπορεί να διακρίνει τα ταλέντα. Βέβαια, ναι, ναι. ναι. Θα ναι, δει ναι. ένα παιδί το ναι. οποίο έχει ύψο, έχει διασκελισμό, κάνει γι' αυτό το άθλημα, να το δοκιμάσω. Mm -hmm. Μπορεί δύναμη του χεριού να ρίξει ακόντο, να ρίξει σφαίρα-σφύρα. Βέβαια. Ε, είναι. Συνδυασμό μπορεί να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα στο τέλο. Ναι. Τώρα, ε, είναι αυτά που χρειαζόμαστε για να πάρουμε πιο ψηλά του αθλητέ μα. Mm -hmm. Πιστεύει ότι αν το βάλουμε κάτω, αν γίνει καλύτερο προγραμματισμό, θα πετύχει αυτό. Μπορεί να γίνει ένα νέο, ένα νέο πλάνο για τέτοιου είδου αθλητέ και παιδιά, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα από μόνοι του. Είναι να... και οι νέε ιδέε που είπε προηγουμένω. Ναι. Όλα αυτά είναι ένα σημαντικό πακέτο. Εσύ Σίγουρα. προσωπικά, έχει έτσι ένα δικό σου πλάνο, οραματίζεσαι ένα καλύτερο αθλητισμό. Μέσω κάποιων ιδιών που μπορούν να εφαρμοστούν στο προσεχέ μέλλον, ίσω από κάποιο άλλο πόστο ή ακόμη και από το πόστο που βρίσκεσαι τώρα. Ε, εγώ θα έλεγα ότι στα δημοτικά πρέπει να μπει ένα σημαντικό Να έμφαση. Όμως, ναι. Το ξαναλέω γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, σίγουρα να μην αναφέρουμε ξανά και το θέμα των εγκαταστάσεων. Είναι η επόμενη μου ερώτηση τώρα. Είναι πάρα πολύ το... σημαντικό. Ναι. Έχουμε ένα κολυμβητήριο. Ναι, ε, ναι, ναι, ναι. Είχαμε τόσα χρόνια ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ελεμεσό. Ναι. Υπάρχουν ρήψει και στι άλλε πόλει όπου ναι. θα πρέπει να υπάρχουν αγωνιστικοί χώροι. Και σε άλλα αθλήματα, σε αθλήματα που είναι λιγότερο νο, δημοφιλή, είναι... υπάρχει γενικά πρόβλημα ανεγκαταστάσεων. Ναι. Κάναμε το παλέντε σπορ, κουβαλήσαμε όλα τα αθλήματα στο παλέντε σπορ. Αλλά το παλέντε σπορ, μην ξεχνάμε ότι mm -hmm. έχει και μια απόσταση. Ναι. Έχει και ένα κόστο για του. Νεαρού αθλητέ που θέλουν να πάνε. Mm -hmm. Θα έπρεπε κάποια αθλήματα, κάποιε εγκαταστάσει να είναι και μέσα στην πόλη. Ε, σω κάποιε μικρότερε εγκαταστάσει. Ναι, μικρότερες, εντάξει, ναι. Γίνεται, εντάξει, ο σκοπό που γίνονται και κάποια στάδια πέτα λίγων ναι. εκτό σίγουρα είναι και η αποσυμφόρηση τη Αν λέω κάτι ε, λάθο. Διορθώστε με. Γιατί... Όχι, όχι, απλά. Ε, ο λόγο νομίζω που πλέον γίνονται αυτέ οι εγκαταστάσει προ τα έξω είναι για να αποσυμφορηθεί λίγων η πόλη και η κίνηση στην πόλη. Ναι. Ε, αλλά. Θέμα κολυμπητηρίου. Έχει προτεραιότητα. Έχει. 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 Γιατί τόσα χρόνια θυμούμαι και εγώ ότι είχαμε πρόβλημα με τι διαδρομέ. Εμεί, ω φιλοξενούμενοι, ναυτικό ομιλό Αμοχώστου και ναυτικό ομιλό Κερίνια, ήμασταν από δύο διαδρομέ. Ναι, ναι. ε, και η Λεμεσό τέσσερα. Γινόταν χαλασμό κόσμου. Ήταν χαμό. Είναι περιορισμένε οι ώρε σου, είναι όλα εντάξει, προγραμματισμένα με τα λεπτά. Έπρεπε να γίνεται και η προπόνηση πολύ αργά το βράδυ. Ε, όταν έκλεισε μάλιστα και το κολυμπητήριο στο δασούδι κάτω, το Ολυμπιακό κολυμπητήριο, για, ε, για να φτιαχτεί, ε, εμείς έπρεπε να μεταφερθούμε όλοι στο κολυμπητήριο των κλειστών του Τσιρίου, mm. το οποίο ήταν 25α πισίνα. Ε, ήταν αδύνατο για μας να κάνουμε προπόνηση σε μια 25α πισίνα, η οποία είναι μισή, σε δύο διαδρομές ε, και να κυνηγάς και οριών Ολυμπιάδας ή... Θα μπορούσε από την αρχή να γίνει μεγαλύτερο ε, Μεγάλο. Ακόμη που... ένα κολυμβητήριο ακόμη νομίζω. Ακόμη ένα κολυμπητήριο ναι. Χρειάζεται. Ναι, χρειάζεται. Τώρα, ο αθλητής θέλει να φτάσει στην κορυφή. Ναι. Είναι ο συναγωνισμό είναι η αξία της πρωτιά μόνο που έχει σημασία. Ή το να γνωρίσει φίλους, να κάνει φιλίες, να επεκτείνει το μυαλό του, το σώμα του, να, mm -hmm. να πάρει νέε δυνάμει. Όλα αυτά είναι ένα συγκερασμό είναι όλα μαζί όλα σίγουρα, μαζί. πάντα. Πάντα είναι ένα συνδυασμό για οτιδήποτε κάνουμε. Ε, είναι οι εμπειρίε σίγουρα πάνω απ' όλα που κερδίζει. Τώρα η νίκη εντάξει για έναν αθλητή ο οποίο βάζει τόσε πολλέ ώρε μέσα, ενέργεια, θυσίε. Θέλει την νίκη. Ε, θέλει την νίκη σίγουρα. Κάτα ψέματα, αν είσαι σε έναν επίπεδο, θέλει την νίκη. Ε, Απλά πρέπει στην πορεία ε, ως ω αθλητέ να αποδεχόμαστε τι αποτυχίε. Γιατί αλλιώ δυσκολεύεται ένα αθλητή να αντεπεξέλθει ε, από πλευρά ψυχολογία στο να ξεπεράσει μία αποτυχία και να προχωρήσει στον επόμενο αγώνα, στην επόμενο στόχο. Ε, οπότε από τι αποτυχίε σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικέ γιατί μαθαίνει. Ε, προβληματίζεσαι ε, για το τι πήγε λάθος, mm -hmm. τι πρέπει να βελτιώσω, ότι ε, μπορώ να κάνω περισσότερο ακόμη, να, να σε φέρει, εάν έχεις ξεφύγει λίγο από την... Αφο, την Αυτά είναι συμβουλές που δίνεις στα νέα παιδιά που ε, θα ακολουθήσουν τον αθλητισμό. Ναι, γιατί ναι, ναι, θα σε ρωτούσα ναι. τι θα συμβούλευε στα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Απλά είναι σκληρό αγώνα. Οι αποτυχίε να μην μα κρατούν πίσω από τους στόχου μας. Ε, να τι αναλύουμε, να μαθαίνουμε από αυτά, όπως είπα και πριν, και προχωρούμε μπροστά. Ε, όταν είσαι μικρό, σίγουρα απογοητεύεσαι. Ε, γι' αυτό θέλει και αυτή την ενθάρρυνση από τον προπονητή και από του γονεί σου. Ε, και να μην μαθαίνουμε στα παιδιά ότι όντω απότερο στόχο είναι η νίκη αλλά και όλη η διαδικασία, όλα αυτά που μαθαίνει. Γιατί είναι, είναι πράγματα τα οποία θα χρειαστεί σε όλη σου τη ζωή μετέπειτα. Για οτιδήποτε κάνει τη ζωή σου. Είτε θέλει μια επιτυχημένη οικογένεια, είτε μια καριέρα επιτυχημένη, είτε ε, φιλίες σου, ε, τα χόμπι σου. Ε, θέλουν όλα έτσι έναν προγραμματισμό ωραίων. Ε, την πειθαρχία, την αφοσίωση, το δυναμισμό, το να μην τα παρατάω, να προσπαθώ όμω δίκαια μέσα στα πλαίσια του εθαγωνίδευσης. Πιστεύεις ότι, πιστεύεις ότι, ε, εσύ είσαι φρέσκια στον, στον αθλητισμό σαν παράγοντας, mm -hmm. πιστεύεις ότι χρειαζόμαστε το κάτι παραπάνω στον αθλητισμό, χρειαζόμαστε και ένα πιο δίκαιο αθλητισμό, μια περισσότερη, μια καλύτερη ισότητα, γιατί έχεις εσύ το δικό σου όραμα, αλλά... Πιστεύω και πιστεύουν πάρα πολύ ότι και ο αθλητισμός χρειάζεται ίσω καλύτερη μεταχείριση mm -hmm. και πιο δίκαιη αξιοποίηση ε, των ταλέντων που υπάρχουν. Ε, ναι, και αυτό παίζει ρόλο. Γιατί μπορεί οι δύο παιδιά να είναι στο, ε, στο ίδιο επίπεδο και δυστυχώ για, για κάποιου λόγου, ναι, να μην υπάρχει αυτόν το δίκαιο να υπάρχει αυτή η πρόθεση για κάποιου λόγου για, για έναν από τα δύο παιδιά. Και εκεί ναι, αποθαρρύνει και σκοτώνει τα όνειρα ενό παιδιού. Γιατί ένα παιδί είναι πολύ ευαίσθητο για να μπορέσει ε, και δεν έχει και την οριμότητα να μπορέσει να. Ε, να, να ανταπεξέλθει. Ξεπελθε, ναι, ανταπεξέλθει και να. Των εμποδίων που προβάλλονται μπροστά του. Ναι, 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 ναι. Είναι και αυτό. Mm -hmm. Τώρα, τι μα περιμένει. Να τα ερμηνεύσει. Ο... Δεν να μπορεί ταρμινεύσει. να τα ερμηνεύσει σωστά. Ναι. Τι μα περιμένει τώρα ο Σεπτέμβριο, έτσι, τι έχουμε μπροστά μα για τι εκδηλώσει του αθλητικού γραφείου του Δήμου Λεμεσού. Έχουμε... Έτσι, φρέσκια, φρέσκια, όχι τα πολύ μακρινά. Ε, ο Σεπτέμβριο, ο Οκτώβριο είναι γεμάτο. Είναι γεμάτο. Έχουμε πάρα πολλέ ναι, εκδηλώσει. Ναι, πάρα Μπορούμε να τρέξουμε ποδήλατο, είπαμε. Ποδήλατο, ποδηλαϊκό γύρο τη Λεμεσού, ε, 10 χιλιόμετρων. Έχουμε ένα το δυναμικό τριάθλων, έχουμε ένα αγώνα τριάθλου, yeah, yeah. έχουμε τον αγώνα δρόμου Μάριο Καθαγγέλου, έχουμε το hip hop όπω είπα και πριν, το Σεπτέμβριο, έχουμε στον Αμίαντον τον αγώνα δρόμου του Ευζήν, έχουμε ακόμη ένα καινούριο event, διοργάνωση τώρα που θα γίνει το Σεπτέμβριο, που είναι το Dance for All και θα γίνει στην πλατεία του παλιού λιμανιού, 20 Σεπτέμβρη. Mm -hmm. Έχουμε πάρα πολλά. Δεν έχω φέρει τη λίστα μου μαζί. Λοιπόν, μου αλλά είναι, είναι αρκετά, πάρα αρκετά. πολλά. Είναι στη σελίδα, το λέμε εσύ, περάσουμε εμεί τα ε... δελτία, να τα μάθει ο κόσμο. Ναι. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν λοιπόν. χαρά, τιμή μου που σε είχα εδώ. Ε, σε γνώρισα παιδούλα αθλήτρια. Συνεχίζει. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνει να πετύχει. Ήσουν πετυχημένη πρωτοθλήτρια. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, αυτά είχαμε και στην απόψηνή μα εκπομπή εδώ στο Βεργίνα, στο Sport Story, μαζί με την παλιά πρωταθλήτρια Μαρία Παπαδοπούλου, φρέσκια στον παραγωγισμό του αθλητισμού και ελπίζουμε να πετύχει όσα κάνει, τα οράματά τη, οι ιδέε τη, να πιάσουν τόπο. Κάθε επιτυχία σε όλου. Καλό βράδυ, καλά να περνάτε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.